Το επισκέβασες, ε? Ναι, ήταν στη Μαρίνα έξω. Πόσες μέρες? 10 με 15 μέρες κάπου εκεί ήτανε. Τι εργασίες τώρα του κάνεις? Βάψιμο, υφαλόχρωμα από κάτω, τρίψιμο, μηνιάρισμα. Αυτό... Ό,τι χρειάζεται δηλαδή ένα σκάφος για συντήρηση μία με δύο φορές το χρόνο. Αυτό τώρα πώς σου στήξει όλο αυτό το πακέτο? Σου δίνει ένα πήγος μια τιμή από 1200 μέχρι 1400 το μέτρο, γιατί τα ξύλανε που κατεβαίνουν οι τιμές. Το μέτρο? Το μέτρο. Τιμές ανεβοκατεβαίνουν. Δηλαδή αυτό τώρα το σκάφος μπορεί πήγε 10.000 και αυτή η δουλειά. Αυτό το σκάφος πήγε 12 με 14 και μέσα είναι. Όχι, δεν λέμε για την κατασκευή. Τώρα η επισκευή πόσο πήγε, το βάψιμο? Επισκευή ένα 500 άρκο, κάπου εκεί μέσα. Και άλλα 500 που παίρνει η Μαρίνα. Προσωπική δουλειά, ε? Προσωπική δουλειά, χρώματα, μήνια και τα ένα και τα άλλα 500 ευρώ και άλλα 500 που παίρνει το... Ένα χιλιάρικο δηλαδή πήγε. Ένα χιλιάρικο. Ε? Ένα χιλιάρικο, ναι. Να είσαι καλά. Ψαρεματάκια πότε ξεκινάτε? Τώρα μαζί σε μια-δυο μέρες να βάλουν τα δίκια μέσα, να φτιάξουν λίγο υπογές, να βραχεί να βραβούνε και να ξεκινήσουμε. Πώς λένε για τον κόσμο? Ο κόσμος έχει κρίς. Όχι, πώς λένε για τον κόσμο? Πρόγραμμα κανένα. Και το σκάφος το λένε? Παναγιά του Κάρου. Αυτό είχε πέσει 12 Ιουνίου στη θάλασσα. Ήταν το πρώτο σκάφος καινούριο που έπεσε στο ελληνικό καταφύγιο του Ηραίου. Ξεκινήσαμε σιγά σιγά για να δουλήσουμε το καλοκαίρι. Α, είναι δηλαδή ένα χρόνο σκάφος τώρα αυτό, ε? 12 Ιουνίου έπεσε το Ηραίου. Α, δεν έχει κλείσει χρόνο ακόμα. Ακόμα δεν έχει κλείσει, τον Ιούνιο κλείσει. Καλό ρίσκο λοιπόν. Καλό ρίσκο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ωραίο σκαφάκι πάντως. Είναι γύρω στα 11 μέτρα. Αυτό είναι 7 μέτρα. Το ξανά και πάρει στον πύργο που ήταν μέσα στο ναυπηγείο που στο Γιάννη Παπαδοπέδρου. Πιο μεγάλο φαίνονταν, ε? Πιο μεγάλο φαίνεται. Ναι, σίγουρα. Αγάπη για τη θάλασσα. Αγάπη, από μωρά παιδιά είμαστε μέσα. Και εγώ και ο πατέρας μου και ο αδερφός μου. Όλοι ασχολούμαστε με τη θάλασσα. Φέτος σου υπόσχομαι ότι θα έρθω στο μαγαζί να ψήσουμε ένα ψαράκι με ένα κρασάκι μετά το Πάσχα, ρε, να πιούμε ένα κρασάκι και ένα ψαράκι και να τα πούμε. Σε περιμένω, πρόσδεκτα ναι, στην καρδιά μου. Όχι για να φάμε τσάμπα, για να γίνει παρέα, ο χαβαλές, αυτό, ναι, προς Θεό, αυτό είναι το ωραίο, αυτό είναι το ταξίδι και να μοιραζόμαστε στιγμές με τον κόσμο. Εγώ τώρα είχα έρθει για μια δουλειά στο Ηραίο και λέω δεν πάω μια βόλτα και σε είδα που ήρθες μέσα, είδες, σε βοήθησα να δες κιόλα. Ναι, σίγουρα. Σαν παιδί το αγαπάς αυτό το σκάφος, ε? Σαν παιδί. Λοιπόν, η ζωή σας, το σπίτι σας, ε? Μένεις καμιά φορά εδώ μέσα ή χώρο που κάτι να μείνεις άμα πας κάπου? Έχει ένα κρεβατάκι από κάτω, έχει άλλο ένα από πάνω. Α, μένεις δηλαδή άμα θες, ε? Δηλαδή αγαθονίσου, άμα πάμε φούρνος ή αγγιούς ή ακόμα και τα μπετόνια χρήσιμα είναι, ε? Για το σκηνή, ε? Τα πάντα. Τίποτα δεν πάει τσάμπα. Λοιπόν, καλή συνέχεια, αδερφέ. Κι εγώ χάρηκα. Πάω να δείξω και λίγο Ηραίο να κλείσω το βίντεο. Ναι. Και θα πάμε και το πότα που λέγαμε τότε στο σκαρώναμε. Ναι ρε, θα πάμε ρε. Θα πάμε μια βολτίτσα, δεν είναι τίποτα. Τώρα δεν θέλω να σου πω πάμε βόλτα γιατί έχω δουλειά κι εγώ. Αλλιώς θα με πήγαινες, άντε φιλιά. Για άλλο βίντεο ξεκίνησα και άλλο βίντεο έκανα. Κλείσαμε και ένα βιντεάκι για το καλοκαίρι με το φίλο μας εδώ που έχει. Ωραίο, καινούργιο σκαφάκι αυτό. Δεν έχει κλείσει χρόνο ακόμα. Είμαστε στο αλλιευτικό καταφύγιο του Ηραίου. Είναι ένα καταφύγιο που είναι σχετικά καινούργιο. Τώρα νομίζω, δεν ξέρω αν έχει παραδοθεί ακόμα, για να σου πω την αλήθεια. Και πάμε μέχρι την έξοδο του Ηραίου. Πλάτα
περάσανε τα χρόνια που ψηλά ως τους γουλιώτες ακούγω τους σανινώτες με τραγούδια λαϊκά και παραδοσιακά και χορεύαν οι σαμιώτες κι όλοι οι καλοβασιώτες. Μες στο γράφικο κοκκάρι το μυαλό μου το είχες πάρει και μου έδινες φυλάκια μες στα σκοτεινά σοκάκια. Το φεγγάρι το κοιτούσες και γλυκά παρακαλούσες να είμαστε πάντα μαζί όσο έρωτας θα ζει. Τα βραδάκια με στα γάλανα νερά η ζωή κυλάει αργά και στον Άγιο Κωνσταντίνο την αγάπη μου σου δίνω και πιο πέρα στα αυλάκια θα μετράμε βοτσαλάκια. Μες στο γράφικο κοκκάρι το μυαλό μου το είχες πάρει και μου έδινες φυλάκια μες στα σκοτεινά σοκάκια. Το φεγγάρι το κοιτούσες και γλυκά παρακαλούσες να είμαστε πάντα μαζί όσο έρωτας θα ζει. Στα σκοτεινά σοκάκια το φεγγάρι το κοιτούσες και γλυκά παρακαλούσες να είμαστε πάντα μαζί όσο έρωτας θα ζει.